Και γεια σας κύριε και κύριοι, τι κάνετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Στο σημερινό επεισόδιο της προϊστορικής πανίδας θα μιλήσουμε για τον κερατόσαυρο. Ας ξεκινήσουμε. Ο κερατόσαυρος έζησε τέλη της Ιουρασικής περίοδου στη Βόρεια Αμερική. Και ήταν και καλά η ιένα της Ιουρασικής. Ήταν επίσης ένα πολύ γρήγορο και ευκίνητο ζώο. Βέβαια, ο κερατόσαυρος είχε ένα πρόβλημα με τη ζωή του. Τον κυνηγούσαν όλοι. Ειδικά με τον αλόσαυρο με τον οποίο ήταν θανάσιμοι εχθροί. Και τώρα δούμε μερικά φίτς του κερατόσαυρου. Όπως ανέφερα πιο πριν, ο κερατόσαυρος ήταν γρήγορο και ευκίνητο ζώο και μπορούσε να σκοτώσει ζώα όπως ο στεγόσαυρος, μεγαλύτερα από αυτόν. Επίσης, ο στεγόσαυρος είχε ένα πολύ δυνατό δάγκωμα. Και τώρα ας δούμε όλο το origin του κερατόσαυρου. Ο κερατόσαυρος ανακαλύφθηκε το 1884 από τον Charles Onther Mars. Και υπάρχει μόνο ένα είδος αυτού του γένους. Ονόματι Keratosaurus nasichornis. Και κυρίες και κύριοι, αυτό θα πάρει το βίντεο, κάντε like και subscribe. Σε επόμενο επεισόδιο της προϊστορικής πανίδας θα μιλήσουμε για τον Ταλμπόσαυρο, έναν απόγονο του T-Rex. Δεν σας τα λέω όλα, περιμένετε μέχρι το επεισόδιο. Και τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο με τρία νέα βίντεο.